984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Με το βλέμμα στο δεύτερο γύρο των εκλογών 13 Δήμοι στην Κρήτη για την ανάδειξη των νέων δημοτικών αρχών. Στο 99,7% η ενσωμάτωση στην περιφέρεια Κρήτης. Αγωνία των υποψηφίων στη μάχη του Σταυρού, καθώς πολλοί εκλογικοί σάκοι δεν έχουν ακόμα παραδοθεί στο πρωτοδικείο Ηρακλείου και άρα η εκλογική διαδικασία δεν μπορεί να κλείσει. Το υλικό που λείπει προέρχεται από εκλογικά τμήματα του Ηρακλείου, του Δήμου Μινώα Παιδιάδος, Φεστού και Χερσονήσου. Σε κεντρικό επίπεδο, θρίλερ με την έδρα του Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη που περνά στη Νέα Δημοκρατία. Την παρέτησή της υπέβαλε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Θεοδώρα Μέγαλο Οικονόμου. Κάλεσμα Αλέξη Τσίπρα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να δώσουν τη μάχη για τις βουλευτικές εκλογές. Στη σύσκεψη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Το δίλημα και οι επιλογές δεν αφορούν μόνο τους πολίτες και τον ελληνικό λαό. Αφορούν όλες τις πολιτικές δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό και δημοκρατικό χώρο. Όλοι πια οφείλουν να μην έχουν αυταπάτες. Είδαν τον τρόπο που επιχείρησε να τους διεμβολήσει πριν τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Ειδικά το κοινάλ που έκανε μονομέτωπο αγώνα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες να ακούει στοϊκά τον κύριο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει χαμένη ψήφο την ψήφο στο κόμμα τους. Επιλέξαμε να μην δηλιάσουμε, να μετρηθούμε ούτε με την αποτύπωση των συσχετισμών, χωρίς το δίλημα του ποιος κυβερνά αύριο, ούτε με την ευθύνη μας σε αυτό το κρίσιμο ιστορικό σταυροδρόμι για τη χώρα». Σκλήρυτεν την ίδια ώρα η κριτική από στελέχη του κόμματος. «Δεν μπορεί να χάνεις με 9,5% και να λες ότι δεν συμβαίνει τίποτα», σημείωσε ο Νίκος Κοντζιάς. «Χρειάζεται αλλαγή ρότας να πάνε στην άκρη ορισμένη που είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό. Μόνο ο λαός έκανε λάθος. Αυτοί που έκαναν λάθος εκτιμήσεις δεν θα αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα», αναφέρει ο κύριος Κοντζιάς ενδεικτικά. «Χάσαμε και λόγω του ύφους της εξουσίας», παραδέχθηκε ο Νίκος Αφελής, προσθέτοντας ότι ορισμένες συμπεριφορές δημιούργησαν μια απόσταση των πολιτών από την κυβέρνηση. Στην εφαρμογή του μνημονίου, που ήταν μια πολιτική που δεν πίστευε ο ΣΥΡΙΖΑ, στο εχθρικό κλίμα που δημιούργησαν τα μίντια, αλλά και σε ορισμένες συμπεριφορές υπουργών που δεν ήταν μετρημένες και νουνεχείς, απέδωσε την ήττα στις ευρωεκλογές ο Πάνος Κουρλάτης. Στις Βρυξέλλες σήμερα για το άτυπο δείπνο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ, με αντικείμενο την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών, ο Αλέξης Τσίπρας. Την ανάγκη ο νέος πρόεδρος της Κομισιόν, καθώς και το σύνολο των προσώπων που θα αναλάβουν τις ανώτατες θεσμικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να στηρίζουν την ενότητα και τα ιδανικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την αλληλεγγύη, τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή, μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο ελκυστικής προς τους πολίτες, που θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και στην οικονομική και κοινωνική σύγκληση και όχι στη λιτότητα, αναμένεται να επισημάνει ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του. Στις Βρυξέλλες, για τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σήμερα Τρίτη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα την ανάγκη να γίνει δουλειά στη Γερμανία για να αντιμετωπιστούν οι σκοτεινές δυνάμεις που ενισχύονται εκεί αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, επισημαίνει η Άγγελα Μέρκελ σε συνέντευξή της στο CNN. Εμφανίστηκε ικανοποιημένη με την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωεκλογές, τονίζοντας ότι μολονότι το κόμμα της κατέγραψε ιστορικό χαμηλό, είναι η ισχυρότερη δύναμη και θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην επιλογή των προσώπων για τα αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, υπεραμείνθηκε της πολιτικής των ανοιχτών συνόρων που ακολούθησε το 2015 και για την οποία δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις, τονίζοντας ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων όπως αυτές στη Συρία και στο Ιράκ. Το κόμμα του ευρωφοβικού λαϊκιστή Νάιτζελ Φάραγκ λαμβάνει ποσοστό 31,6% και εκλέγει 29 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τα τελικά επίσημα αποτελέσματα. Ρόλους στις διαπραγματεύσεις και έξοδο έστω και χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου ζητά ο ηγέτης του κόμματος.
Πέρασε η πρόταση Μομφής κατά του Κούρτς στην Αυστρία το απόγευμα της Δευτέρας. Η πλειοψηφία της Αυστριακής Βουλής υπερψήφισε την πρόταση δυσπιστίας που είχε καταθέσει νωρίτερα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης κατά του συνόλου της Αυστριακής Κυβέρνησης, που υποστηρίχθηκε μέχρι πρόσφατα από το ακροδεξιό Εθνικιστικό Κόμμα των Ελευθέρων. Την αποχώρησή του από την ηγεσία του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού προανήγγειλε ο Γιώργος Καρατζαφέρης στον απόϊχο των ευρωεκλογών, όπου η παράταξή του λαμβάνει το 1,23%. Σε ανάρτησή του μάλιστα στο Facebook, ο κύριος Καρατζαφέρης αναλαμβάνει την ευθύνη για την εκλογική επίδοση, γράφοντας πως η ευθύνη του αποτελέσματος ανήκει στην ηγεσία του κόμματος. Νέες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για το Αιγαίο και τα ελληνοτουρκικά, με επίκεντρο τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Χουλουσία Κάρ παρέμεινε στη γνωστή γραμμή της Τουρκίας για τα δικαιώματά του στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κυπριακή ΑΟΣ, όπως επίσης και του Αιγαίου. Παράλληλα, ευχήθηκε κάποιο θερμό επεισόδιο να μην μετεξελιχθεί σε πολεμική σύραξη στην περιοχή. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια πάρα πολύ σημαντική και ιστορική επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης της Ελλάδας, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Μιχαήλ Ροτ, τονίζοντας την πεποίθησή του ότι θα την σεβαστεί και οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει από σήμερα Τρίτη η κυκλοφορία τα νέα χαρτονομίσματα των 100 και 200 ευρώ, και με αυτά ολοκληρώνεται η κυκλοφορία της σειράς Ευρώπη των χαρτονομισμάτων δεύτερης γενιάς. Είχαν προηγηθεί τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20 και 50 ευρώ. Στασιμότητα στην αγορά καταγράφει ο εμπορικός κόσμος, με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Μανώλη Κουμαντάκη να λέει στον 984 πως το επιχειρήν και ο τουρισμός δεν αντέχουν τις συχνές αλλαγές πολιτικές, καθώς η αβεβαιότητα δεν ευνοεί τις επενδύσεις. Πλήγμα καταγράφει ο ίδιος και στον τουρισμό. Έχω μπει σε μια διαδικασία εκλογικών διαδικασιών που οπωσδήποτε η αγορά είναι σε μια, θέλετε, στασιμότητα, περιμένοντας το αποτέλεσμα και γενικότερα ό,τι θα προκύψει μέσα από αυτές τις εκλογικές διαδικασίες. Όταν αλλάζει ένα, θέλετε, πολιτικό σχέδιο, όταν άλλες πολιτικές πολιτικά κόμματα τα οποία θέλουν να εκφράσουν άλλες πολιτικές σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, η αγορά είναι υποχρεωμένη και είναι δεδομένο αυτό, να περιμένει να δει ποιες είναι αυτές οι καινούργιες πολιτικές, σε αυτές τις καινούργιες πολιτικές που ίσως εφαρμοστούν ή κάποιοι ελπίζουν ότι θα εφαρμόσουν άλλοι πολιτικές, άλλους χώρους, πολιτικούς χώρους σε αυτές τις πολιτικές. Όλη αυτή η βεβαιότητα δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να δημιουργεί μια στασιμότητα στην οικονομία. Φοβάμαι ότι και αυτές οι επαναλημμένες και συνεχείς εκλογικές διαδικασίες επηρεάζουν και τον τουρισμό μας. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καταναλωτών Δάνειων Λεπτών, Βαγγέλης Κρητικός. Στις αναφορές του επίσης, τα ευτράπελα που καταγράφονται στο νόμο για τις 120 δόσεις, όπου δεκάδες οφειλέτες παραμένουν εκτός, όπως και στις εκκρεμείς υποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα έγινε γνωστό πως άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για 150.000 εκκρεμείς υποθέσεις, αιτήσεις ένταξη στο νόμο Κατσέλη, με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας που ετοιμάζεται στην Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους και θα είναι έτοιμη το Σεπτέμβριο. Η νέα πλατφόρμα που θα λειτουργήσει παράλληλα με αυτή για την υποβολή αιτήσεων με βάση το νέο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της κυβέρνησης, που έχει δεσμευθεί επίσης για τη συνολική αλλαγή του νόμου Κατσέλη και τη θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την πτώχευση ιδιωτών. Επηρεάζει επιταχύρω. Γιατί, διότι αν μεν φυσικά οι ευρωεκλογές και οι περιφερειακές εκλογές ήταν προγραμματισμένες να γίνουν και παρόλα αυτά επηρέασαν την αγορά, και επειδή μιλάμε εν μέσω τουριστικής περίοδου, εν μέσω μιας περίοδου που εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες μένουν να δουλέψουν 2, 3, 4, το πολύ 5 μήνες ανάλογα με την περιοχή της χώρας μας για να καλύψουν έξοδα φορολογικές υποχρεώσεις 12 μηνών,
Ήδη ο Μάιος, εξαιτίας των ευρωεκλογών, μπορούμε να πούμε ότι παρουσίασε πρόβλημα. Οι πληρότητες ήταν πάρα πολύ χαμηλές, παρά τα προσδοκόμενα, σε όλες τις τουριστικές περιφέρειες της χώρας. Τώρα, εάν σε αυτό προσθέσουμε τις εθνικές εκλογές, οι οποίες γίνονται και προκυρήσονται καθαρά για κομματικές σκοπιμότητες, ενάντια αν θέλετε στο γενικότερο συμφέρον και της χώρας και της κοινωνίας και της οικονομίας, οι εθνικές εκλογές φυσικότατα, εφόσον διεξαχθούν στις 7 Ιουλίου, όπου είναι και το πιθανότερο σενάριο, θα επιφέρουν μια περαιτέρω αναστάτωση τόσο στην αγορά, θα αναβάλουν επενδυτικά σχέδια και φυσικά θα επηρεάσουν και την εξέλιξη της τουριστικής περίοδου. Συνεχίζουν να φεύγουν προς τη Βουλγαρία σύμφωνα με τα επιμελητήρια Κέλκης και Σερών μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν μπορούν να αντέξουν τον ανταγωνισμό λόγω της υψηλής φορολόγησης και του κόστους παραγωγής στη χώρα μας, με τα Σκόπια να έχουν ξεκινήσει να προσελκύουν τέτοιες ροές από και τη Ρουμανία, να διεκδικεί επίσης τους Έλληνες μικρομεσαίους λόγω των μεγάλων φορολογικών ελαφρύσεων που προσφέρει από φέτος. Χρειαζόμαστε εθνική μόνιμη στρατηγική, απαλλαγμένη από κόμματα και χρώματα. Θετικό πρόσημο παρουσιάζουν για το 2019 τα εξαγώγημα προϊόντα της Κρήτης, όπως και όλης της χώρας, λέει στον 984, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων, Άλκης Καλαμπόκης. Επισημαίνει πως απαιτείται να δούμε νέες καλλιέργειες και προϊόντα με τη στήριξη της πολιτείας, καθώς οι ανάγκες και οι τάσεις από το εξωτερικό δίνουν τις σχετικές καταγραφές. Τη μεσαίου τύπου βιοτεχνία που μας λείπει και τη χάραξη μόνιμη εθνική στρατηγική, πολιτική, απεγκλωβισμένη από τις γραμμές των κομμάτων. Μιλά παράλληλα για την επιχειρηματικότητα, τις ευκαιρίες που έχει, αρκεί να διαβάζει και να εκμεταλλεύεται προς όφελός της τα μηνύματα που παίρνει ο καθένας, καθώς και ότι το ταγκό χορεύεται από δύο, τους εξαγωγείς και την πολιτεία. Όταν οι εξαγωγείς μέσα στην δεκαετή κρίση κατέγραφαν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ξεπερνώντας όλα τα προβλήματα, όλες τις δυσκολίες, τα capital controls, πράγματα που φαίνονται ότι ανήκουν στο απότερο παρελθόν, για μας όμως ήταν καθημερινά στο πετσί μας μια διελκυστίδα στην δουλειά μας, σας λέω ότι όχι, δεν θα αποτελέσουν εμπόδιο. Η εξαγωγική διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. Το επιχειρήν υπερκάμπτει, αν θέλετε, αυτές τις προσωρινές παύσεις ή στάσεις που μπορεί να έχει ο κρατικός μηχανισμός, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε μάθει ότι ο κρατικός μηχανισμός, ανεξαρτήτων χρωμάτων, κομμάτων, πολιτικών τοποθετήσεων, τις περισσότερες φορές λειτουργούσε ανασταλτικά παρά θετικά στην αύξηση των εξαγωγών. Το 2018 κλείσαμε μια μικρή πτώση της τάξης του 1,2%, είτε μια απώλεια περίπου στα 7 εκατομμύρια. Θυμίζω ότι το 2015 ήταν η καλύτερη χρονιά για τις κριτικές εξαγωγές στα 500 εκατομμύρια ευρώ, 492 για την ακρίβεια. Έκτοτε τα τρία χρόνια που ακολούθησαν είχαν μια πτωτική τάση μικρή, διότι όπως θυμόμαστε οι περισσότεροι ήταν χρονιές κακές τόσο παραγωγικά όσο και ποιοτικά για το ελαιόλαδο. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι το ελαιόλαδο είναι, αν θέλετε, ο πρωτοπόρος των κριτικών εξαγωγών. Είναι αυτό το προϊόν που καθορίζει το καρδιογράφημα των κριτικών εξαγωγών και είναι και αυτό το προϊόν που μας δείχνει τα λάθη που εμείς από την πλευρά μας, πέραν της πολιτείας, γιατί το ταγκό είναι ένα χορό που χορεύεται για δύο. Δεν το χορεύει ένας, το χορεύουν δύο. Η πολιτεία, στην οποία μπορεί να καταλογίζουμε πολλές φορές προβλήματα και χίλια δύο πράγματα, είναι το ένα κομμάτι, ο ένας μοχλός, ο οποίος πολλές φορές λειτουργεί περισσότερο αρνητικά παρά θετικά. Απ' την άλλη όμως και εμείς οι ίδιοι δείχνουμε σταθερά ένα μονοθεματικό προσανατολισμό, μία τάση προς την μονοκαλλιέργεια, και έτσι όταν αυτό το προϊόν, το οποίο ξεπερνάει το 60% των εξαγωγών των τροφίμων και ποτών της Κρήτης, φτάνει πολλές φορές το 50% του συνόλου των εξαγωγών, όταν δεν πάει καλά, τότε έχουμε και τις τόσεις. Όταν πάει καλά και έχουμε καλή ποιοτική χρονιά, ότι έχουμε καλές τιμές, δεν υπάρχει παγκόσμια παραγωγή, ο ανταγωνισμός μειώνεται, τότε έχουμε και μία, αν θέλετε, καλύτερη πορεία. Ανοιχτό καλέσμα στις επιχειρήσεις μέλη του, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων, ποτών και στον τουρισμό και ενδιαφέρονται για την αγορά της Πολωνίας, απευθύνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου, προκειμένου να συμμετάσχουν στην 5η έκθεση, η οποία θα γίνει στη Βαρσοβία, 7-8 Δεκεμβρίου του 2019.
Γρήγορο το πέρασμα της Αφρικανικής Κόνης από την Κρήτη, λέει ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Δεν ξέρουμε αν θα παραμείνουν και οι θερμοκρασίες ωστόσο ψηλά για τις επόμενες ημέρες. Κύριε Λέκα, καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κύριε Λουγεράκη, καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Γρήγορο το πέρασμα της Αφρικανικής Κόνης. Ναι, ναι, θα είναι αρκετά γρήγορο θα λέγαμε και μάλιστα δεν θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ναι. Στο γεγονός ότι η εισπνεύσιμη μορφή δεν είναι στα επίπεδα εκείνα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μια ανησυχία, είναι ως επιτοπλίστων ψηλά στην ατμόσφαιρα αυτή η μεταφορά και φαίνεται ότι ολοκληρώνει και πολύ γρήγορα τον κύκλο της. Δηλαδή μέχρι και τις απογευματινές ώρες θα υπάρχει έτσι λίγο αυξημένη αυτή η συγκέντρωση. Θα προκαλεί αυτό το οπτικό πρόβλημα, αλλά στη συνέχεια φαίνεται ότι καθαρίζει και από αύριο η ατμόσφαιρα γενικά θα είναι και πάλι πάρα πολύ καθαρή. Όσον αφορά βέβαια για τις θερμοκρασίες, είναι συνδυασμός του νοτίου αυτού ρεύματος που επικρατεί, το οποίο σημειώνουμε ότι σε περιοχές κυρίως της κεντρικής, δηλαδή στο Ρέθυμνο, ανατολικά και δυτικά του Ρεθύμνου, το Ηράκλειο και λίγο προς τον Άγιο Νικόλαο, τα βόρεια πάντα, έχουν πολύ πιο αυξημένους και με μεγάλες εντάσεις πρόσκαιρα τους νοτιάδες. Κάτι όμως που και αυτό με τη σειρά του φαίνεται ότι από τις επόμενες προς απογευματινές βραδινές ώρες πολύ γρήγορα θα εξασθενήσει και οι άνεμοι θα στραφούν και πάλι από δυτικές διευθύνσεις. Βέβαια, ταυτόχρονα έχουμε και την θερμή αέρια μάζα, η οποία συνδυαστικά με το νοτιά δίνει τις υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας στα βόρεια, mm-hmm. όπου ήδη έχουμε δει κατά τόπους να ξεπερνούνται και οι 30 βαθμοί Κελσίου. Τώρα όσον αφορά τα προγνωστικά των επόμενων ημερών, mm-hmm. θα πούμε ότι οι επόμενες ημέρες μας επιφυλάσσουν γενικά πολύ καλό καιρό, θα διατηρηθεί αυτή η ενδυνάμει καλοκαιρία. Οι δυτικοί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά υψηλές χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο φυσικά. Η ηλιοφάνεια θα έχει σαν αποτέλεσμα να δίνει τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε καλά και κανονικά θα λέγαμε για την εποχή επίπεδα, γιατί να μην ξεχνάμε σιγά σιγά μπαίνουμε και προς το καλοκαίρι στα τέλη της εβδομάδας. Φτάνοντας δηλαδή εκεί κοντά στους 27-28 με 30 βαθμούς Κελσίου, αυτό θέλετε να πείτε? Ναι, ναι, θα διατηρούνται κατά μέσο όρο γύρω στις 26 με 28 θα πούμε οι μέγιστες τιμές. Το βράδυ βέβαια θα τις δούμε να επιστρέφουν κοντά στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, πάλι κατά μέσο όρο. Γενικά θα είναι στα επίπεδα θα λέγαμε που θέλει η εποχή. Την ημέρα όμως ο ήλιος φυσικά θα δίνει και περισσότερο την αίσθηση της ζέστης και κατά τόπους δεν αποκλείεται πάντα βέβαια να τη βλέπουμε να είναι και λίγο υψηλότερα προς τους 30 ή και να ξεπερνάει λίγο και τους 30 βαθμούς. Είμαστε στην Τρίτη, κύριε Λέκα, πηγαίνοντας προς το τέλος της εβδομάδας, όπου σε πολλούς δήμους, 13 για την περιφέρεια της Κρήτης, θα έχουμε και την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Ο καιρός καλός. Ναι, ναι. Εάν τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν βεβαιότατα μέχρι και το Σαββατοκύριακο, τι θα έχουμε? Τα μέχρι τώρα στοιχεία, όπως σας είπα, δείχνουν γενικά αυτή την καλοκαιρία να έχει διάρκεια επιτέλους, που ήταν και λίγο απογοητευμένος ο κόσμος. Μπαίνει το καλοκαίρι και μπαίνει και ημερολογιακά από τα τέλη της εβδομάδας και φαίνεται ότι αυτή η καλοκαιρινή νότα είναι αυτή που θα μας συνοδεύει για το επόμενο διάστημα χωρίς να μας ανησυχεί κάτι ιδιαίτερο. Πρόσκαιρα θα βλέπουμε κάποιες ενισχύσεις των δυτικών ανέμων, όπως είπαμε σε τοπικό επίπεδο είδαμε σήμερα τους νοτιάδες, αύριο λίγο η δυτική στα δυτικά και σε βόρειες πάλι περιοχές μπορεί να ενισχυθούν λίγο στα 5, τοπικά ίσως και τα 6 μποφόρ, αλλά κατά τα άλλα εξασθενούν πάλι από την Πέμπτη, θα τους δούμε και πάλι πιο εξασθενημένους και γενικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα διατηρήσουμε έτσι καλές καιρικές συνθήκες μέχρι και τα τέλη της εβδομάδας αλλά και για το Σαββατοκυριακό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων και των οικογενειών τους λειτουργεί και φέτος στην Περιφερειακή Εκπαίδευση Κρήτης. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη ανοιχτή 1 το μεσημέρι με 6 το απόγευμα. Τετάρτη, Παρασκευή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Υπενθυμίζετε ότι την Πέμπτη 6 Ιουνίου και την Παρασκευή 7 Ιουνίου ξεκινούν οι εξετάσεις, πανελλαδικές εξετάσεις, των ΕΠΑΛ και των ΓΕΛ αντίστοιχα. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί το κύρος, η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των εξετάσεων σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της Περιφέρειας Κρήτης. Στις φετινές εξετάσεις θα πάρουν μέρος 6.417 υποψήφοι.
ψήφοι σε όλη την Κρήτη. Σε επίπεδο περιφέρειας θα λειτουργήσουν 2 ειδικά εξεταστικά κέντρα για τα ΕΠΑΛ, 1 στο Ηράκλειο και 1 στα Χανιά. Και 4 ειδικά εξεταστικά κέντρα για τα ΓΕΛ, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά. Μέχρι τις 6 Ιουνίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων μαθητών για την εγγραφή τους στην πρώτη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι υποψήφιοι μαθητές δεν είναι απαραίτητο να έχουν μουσικές γνώσεις εκ των προτέρων για να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Όσοι από την άλλη γνωρίζουν ήδη κάποιο μουσικό όργανο, συνεχίζουν από το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται. Επίσης, όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας διδασκούνται κανονικά, όπως σε κάθε άλλο γυμνάσιο και λύκειο της χώρας. Προθεσμία έως και την Τρίτη, 4 Ιουνίου, έχουν υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων για να υποβάλουν την αίτηση ένταξής τους στο Μητρό Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Έλγου Δήμητρα για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης νέων αγροτών. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο κατάρτιση2019.elgo.gr. Η θάλασσα και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου θα βρεθούν στο επίκεντρο του Φεστιβάλ της Αθέατης Πόλης που για 5η χρονιά διοργανώνει το Σεπτέμβριο ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων του Νομού Ηρακλείου. Μετά τις διοργανώσεις στην Αγία Τριάδα 2012, το Λάκκο το 2013, τα Ενετικά Τείχη το 2015 και τις εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης το 2016, αυτή τη φορά εστιάζει στο παραλιακό μέτωπο ως όριο μεταξύ της πόλης και της θάλασσας και ταυτόχρονα ως διαδρομή με ιδιαίτερη δυναμική στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της πόλης διαχρονικά. Έχασε τη μάχη ο 27χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο χθες στο βόρειο οδικό άξονα στο ύψος των Λιμνών Λασιθίου. Ο άνδρας φέρεται να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και να καρφώθηκε στο προστατευτικό κυκλείδωμα του δρόμου. Ήταν μάλιστα τέτοια η σύγκρουση που ο ίδιος εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του με σοβαρά τραύματα σε θώρακα, κοιλιά και κεφάλι. Ο 76χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας χωρίς αισθήσεις στην παραλία της Γεωργιούπολης του Δήμου από Κόρονα στα Χανιά. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Με πρόστιμο πλήρωσε την απόφασή του να κάψει τα ξερόκλαδα του χωραφιού του κάτοικος των Ελληνικών στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Υπάλληλοι της πυροσβεστικής έσβησαν και τη φωτιά με την υπηρεσία να επαναλαμβάνει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση γεωργικών υπολειμμάτων. 24χρονος αλλοδαπός φωτογραφίζεται από την αστυνομία ως ο δράστης 6 κλοπών διαρρήξεων που διαπράχθηκαν σε σπίτια στο Ηράκλειο. Αφαίρεσε χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρικές συσκευές και διάφορα αντικείμενα, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 5.000 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία. Τα μάτια τους 14 θα πρέπει να έχουν επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων, καθώς το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται απατεώνες που μέσω τηλεφώνου τους αποσπούν χρήματα. Μάλιστα, το τελευταίο κρούσμα εξαπάτησης καταγράφηκε στην Σαντορίνη, όπως βλέπω στο site neakrite.gr, με τον επιχειρηματία να μην πέφτει στην παγίδα και να ενημερώνει την αστυνομία. Οι επιτίδιοι ζητούν τον υπεύθυνο της επιχείρησης, του ανακοινώνουν ότι καλούν από την Υπηρεσία Επαγγελματιών του Νομού, του αναφέρουν ότι ελέγχουν αν είναι σωστά τα στοιχεία της επιχείρησης για τον επαγγελματικό τουριστικό οδηγό κατάλογο, ότι είναι δωρεάν για πάντα, αλλά θα πρέπει να τους καταβληθεί εφάπαξ ποσό 49 ευρώ για να λάβουν τιμολόγιο. Συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και Χανίων. Επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα για Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. 2 Αλβανοί κρατούμενοι απέδρασαν το βράδυ της Δευτέρας από τις φυλακές Αυλώνα και από την πλευρά των μαγειρίων. Ένας αστυνομικός της εξωτερικής φρουράς φέρεται να αντιλήφθηκε το περιστατικό και να πυροβόλησε, ωστόσο οι δραπέτες κατάφεραν να ξεφύγουν τραυματίζοντάς τον ελαφρά στο πρόσωπο. Την παράταση έως το Μάιο του 2021 του προγράμματος κρατικών εγγύησεων της Ιταλίας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζοντας τις προσπάθειες των τραπεζών για την πώληση κόκκινων δανείων και εξυγίαση των ισολογισμών τους.
Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι προχώρησε σε αεροπορική επιδρομή εναντίον ενός στόχου του Συριακού στρατού στη Συρία, τονίζοντας ότι η επιδρομή έγινε σε απάντηση πυράβλου που εκτοξεύθηκε ενάντια σε αεροπλάνο της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Το καθεστώς της Νικαράγουα ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να αποφυλακίσει άλλους 142 κρατούμενους που συνελήφθησαν επειδή συμμετείχαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, αριθμό πολύ μικρότερο από αυτό των ανθρώπων την απελευθέρωση των οποίων απαιτεί η αντιπολίτευση. Τρόμος στην Ιαπωνία, 3 νεκροί και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης με μαχαίρι που εξαπέλυσε 50χρονος άνδρας στο προάστιο Καβασάκι του Τόκιο πριν αυτοτραυματιστεί και χάσει και ο ίδιος τη ζωή του. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την έναρξη μιας μεγάλης εκστρατείας εμβολιασμού εναντίον της χολέρας στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Περισσότεροι από 800.000 οι άνθρωποι που θα εμβολιαστούν. 42 κρατούμενοι βρέθηκαν νεκροί χθες σε 4 φυλακές στην βόρεια πολιτεία της Βραζιλίας. 42χρονος πέθανε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μεξικό με προορισμό την Ιαπωνία, αφού όπως διαπιστώθηκε μετέπειτα είχε καταπιεί περισσότερα από 200 σακουλάκια με ναρκωτικά. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Ξεκινούν αύριο Τετάρτη τα μάτς των ημιτελικών της Basket Link. Παίζουν Περιστέρι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Προμηθέας Πάτρας. Αλλάζει και πάλι το πρωτάθλημα της Super League στο ποδόσφαιρο, καθώς η Λίγκα αποφάσισε να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές. Η κυριότερη είναι πως από τη νέα σεζόν 2019-2020 θα επιστρέψουν και πάλι τα play-off καθώς και τα play-out. Η διαφορά στη διαδικασία των play-off και των play-out στο πρωτάθλημα θα είναι ότι αυτά θα γίνουν για τις θέσεις 1-6 και 7-14 αντίστοιχα. Στον Όφι θα ανήκει για τα επόμενα 2 χρόνια ο Δημήτρης Σωτηρίου. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, Ρομπέρτο Μαντσίνι, ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για 2 αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Euro 2020 με την Ελλάδα στο ΟΑΚΑ 8 Ιουνίου και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη 11 Ιουνίου. Από τις τηλεοπτικές οθόνες θα δουν το παιχνίδι οι κριτικοί αντί του Παγκριτίου. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84. Στο στούντιο ήταν Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.